Η τύχη και ο αξιότιμος κύριος Άγγελος Συρίγος, διαπρεπής φωνασκόν βουλευτής πρώτης Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, το έφεραν να μείνω και σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο οποίο την νομική σχολή, την κατάληψή της και την εκένωσή της από τα ΜΑΤ αναφερόμουν χθες. Και αυτό μετά το χθεσινό ρεπορτάζ του Αντώνη Τελόπουλου στη Συντακτών. Διώξεις μετά το ξύλο στη νομική Κομωτινής, όπου ο κύριος Συρίγος φέρεται αιτούμενος παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων για να καταστήλουν φοιτητική κατάληψη στην ιατρική σχολή στην Αλεξανδρούπολη, με κύριο επιχείρημα, εξ όσων κατανόησα από τα κατανόητα, ότι η εν λόγω κατάληψη επηρεάζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ούτε φίδι στον κόρφο του, διότι κατά το ρεπορτάζ, πρώτον, το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης δεν είναι περιφερειακό, αλλά τριτοβάθμιο. Ίσως το μεγαλύτερο στην Βόρεια Ελλάδα. Δεύτερον, η ιατρική σχολή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης δεν είναι σε ίδιο χώρο με το νοσοκομείο. Άρα η κατάληψη ουδόλως θα επηρεάζει τη λειτουργία του. Παρεπιπτόντως, δια το γελίο της υποθέσεως, ο κύριος Συρίγος έχει διατελέσει υφυπουργός παιδείας, υπεύθυνος για την ανώτατη εκπαίδευση. Τρίτον, το αίτημα του κυρίου Συρίγου προς την αστυνομία. Ευχαριστώ πολύ. Να παρέμβει καταστέλλοντας την κατάληψη ήταν προχρονολογημένο. Έγινε τρίτη πρωί, ενώ η φοιτητική συνέλευση που θα αποφάσιζε με ναι ή όχι για την κατάληψη ήταν να γίνει τρίτη απόγευμα. Η αποθέωση της προπαίτειας κοινώς το φιάσκο η νύλα του βουλευτή. Αφήνω την περιγραφή στον συνάδελφο του ρεπορτάζ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Εφημερίδας των Συντακτών, με οριακή πλειοψηφία ο Φοιτητικός Σύλλογος της Ιατρικής αποφάσισε ενάντια στην πρόταση για κατάληψη. Συνεπώς, κατ' ουσίαν δεν υπήρξε ποτέ κατάληψη στην ιατρική και απέμεινε μόνο στις κατασταλτικές φαντασιώσεις του κυρίου Συρίγου. Έσπευσε ο άνθρωπος καλού κακού, σου λέει, τόσες καταλήψεις γίνονται, δεν ρισκάρω και μία. Το πολύ την επομένη ανασκευάζω, ή διαψεύδω. Δεν θα χάσει η κυβέρνητια Βελόνη, που λέει και ο Βορύδης.